θα πάμε στην αίθουσα των ειδήσεων και την Έλλη την Κοκάλη. Καλησπέρα, Έλλη, και πρόκειται για ένα περιστατικό που πραγματικά σοκάρει. Και αυτό που πρέπει να κινητοποιήσει την κοινωνία είναι ότι αυτές οι πράξεις είναι καταδικαστές, οποιαδήποτε και αν είναι η διαφορά ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Θυμόμαστε την υπόθεση της Ιωάννας Παλαιοσπύρου, όπου ουσιαστικά καταστράφηκε η ζωή ενός ανθρώπου. Εδώ έχουμε μία αντίστοιχη υπόθεση, με θύμα αυτή τη φορά έναν άντρα. Και νομίζω ότι σε αυτές τις καταστάσεις η κοινωνία πρέπει να κινητοποιείται για να μην ανάβει το πράσινο φως για παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Ο μιμητισμός είναι κάτι που όλοι φοβήθηκαν όταν εκδηλώθηκε ακριβώς το περιστατικό με θύμα την Ιωάννα Παλαιοσπύρου, η οποία σήμερα τοποθετήθηκε και για την συγκεκριμένη υπόθεση, η οποία έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία στην Κρήτη και σοκάρει και ολόκληρη τη χώρα. Από τη στιγμή μάλιστα που όλες οι διαστάσεις μιας τέτοιας φρικτής κακοποίησης που σηματοδοτεί η χρήση καυστικού υγρού σε βάρος ενός ανθρώπου έγιναν γνωστές στην ελληνική κοινωνία και όλοι αντιληφθήκαμε ότι είναι συνολική καταδίκη της χρήσης ενός τέτοιου μέσου ως επίλυση διαφορών ή ως τρόπο εκδίκησης. Φαντάσου κάθε άνθρωπος που θέλει να λύσει μία διαφορά να παίρνει τοξικό υγρό και να το πετάει σε έναν συμπολίτη του. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να κινητοποιήσει άμεσα τις κοινωνίες. Ακριβώς. Να σας πω ότι η ίδια η Ιωάννα έδωσε σήμερα τον τόνο. Με ανάρτησή της σχολίασε ότι λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση που έγινε, παρουσία του Υπουργού Υγείας του κ. Πλεύρη για την ίδρυση του Μητρώου Εγκαυματιών στη χώρα μας, δυστυχώς συνέβη νέα επίθεση με καυστικό υγρό και συμπληρώνει ότι κανένας και για κανένα λόγο δεν μπορεί να αποφασίζει για τη ζωή και την υγεία κάποιου άλλου. Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον Υπουργό Υγείας για την άμεση παρέμβασή του και τη συνεργασία μας ώστε να επιληθεί το κενό στην κάλυψη βασικών θεραπείων και υλικών για εμάς τους εγκαυματίες. Για τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε προσεχώς. Είναι μια πρώτη αντίδραση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της ελληνικής κοινωνίας έναντι σε κάθε είδους τέτοια συμπεριφορά, σε κάθε είδους τέτοια επιλογή για την επίλυση διαφορών. Να σας πω ότι αυτό που είναι βασικό ζητούμενο σε αυτή την υπόθεση είναι η προσαγωγή της 38χρονης, η οποία παραμένει άφαντη, παρά το γεγονός ότι πλέον σήμερα εμφανίζεται με διάφορες δηλώσεις της να ομολογεί δημοσίως ότι η ίδια ήταν εκείνη που έκανε χρήση αυτού του καυστικού υγρού σε βάρος του 36χρονου, ωστόσο αποφεύγει την ουσιαστική ανάληψη ευθύνης για την καθόλου εγκληματική πράξη της, καθώς δεν εμφανίζεται ενώπιον των αρχών, φαίνεται να επιδιώκει παρέλευση του αυτοφόρου χωρίς κανείς να μπορεί να φανταστεί τι είναι αυτό που πιστεύει ότι θα κερδίσει με την παρέλευση του αυτοφόρου. Με την παρουσία της σε διάφορα μέσα, μάλιστα απαντά και στους συνηγόρους του 36χρονου και της οικογένειάς του, οι οποίοι όπως παρακολουθήσαμε στο βίντεο που προηγήθηκε, μιλούν για μια συστηματική και πολύμηνη προσπάθειά της να εκδικηθεί τον 36χρονο για την πρόθεσή του και την απόφασή του να χωρίσουν. Η ίδια απάντησε απόψε ότι θα μπορούσε να τον είχε βλάψει και άλλες φορές που συναντήθηκαν παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε διάσταση και μένει στον ισχυρισμό ότι αγόρασε αυτό το καυστικό υγρό μέσω διαδικτύου και το είχε μαζί της για προστασία σε περίπτωση που κάτι της συνέβαινε, υπενθυμίζοντας όσα λέει από την πρώτη στιγμή που το όνομά της ενεπλάκει στη συγκεκριμένη υπόθεση και μάλιστα είχε προσπαθήσει και να διαψεύσει ότι η ίδια ήταν εκείνη η γυναίκα που βρέθηκε στο δωμάτιο με τον 36χρονο και να απορρίψει το ενδεχόμενο εμπλοκής της σε αυτή την φρικαλαία πράξη. Να πούμε ότι όπως ακούσαμε και στις δηλώσεις των συνηγόρων υπάρχει ιδιαίτερη οργή
και από την οικογένεια του 36χρονου. Περιμένουν πώς και πώς την εμφάνιση της 36χρονης στις αρχές και την προσαγωγή της στη δικαιοσύνη. Υπάρχει αναστάτωση, υπάρχει εκνευρισμός όταν εμφανίζεται να κάνει δηλώσεις και την ίδια στιγμή να είναι απούσα από την δικαστική, την εισαγγελική διαδικασία που αναμένεται να ακολουθήσει σε ένα τέτοιο περιστατικό. Έλλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως μας ενημερώνεις.